Στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζέρβα. Τι κάνετε, Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Κύριε Ζαγορά, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια και πολλά. Σε εσάς και στους ακροατές μας. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια ο κύριος Κούδας πριν από λίγο για τον Βασίλη Ζέρβα, που με βοήθησε πάρα πολύ, ανέφερε κάποια ονόματα και ανέφερε το όνομα του Βασίλη Ζέρβα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Με βοήθησαν πάρα πολύ, μιλούσαμε για τον ΠΑΟΚ σήμερα, είναι λόγω των γενεθλίων της ομάδας και τα λοιπά. Έτσι, και εντυπωσιαστήκαμε όλοι, ήμουνα και με τον Μιχάλη τον Τζόχο στον αέρα. Θέλω ένα σχόλιο και από εσάς για την σημερινή μέρα από τον Δήμαρχο. Βέβαια είχα άλλα πράγματα έτσι στο μυαλό μου να σας ρωτήσω, αλλά τώρα μετά από τις ατάκες του Γιώργου Κούδα είναι λογικό, ας πούμε, να κλέψω μερικές και να ζητήσω για από εσάς ένα σχόλιο. Κύριε Ζαγόρα, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο για μένα, ειδικά αυτή τη μέρα που μιλάμε, που είναι η γενέθλιος ημέρα του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ, να αναφέρομαι στον πατέρα μου, γιατί ήταν ένας από εκείνους τους παράγοντες του ΠΑΟΚ, που δημιούργησαν πραγματικά αυτή τη μεγάλη ομάδα. Ένα κομμάτι, ξέρετε, είναι η ανέγερση της Τούμπας, εκεί που βρίσκεται σήμερα. Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός και ήταν ο μελετητής κάποιων κερκίδων που είχαν γίνει στα τέλη της δεκαετίας του 50. Διετέλεσε μετά πρόεδρος του, ίσως για τους ακροατές μας αυτά δεν είναι γνωστά, του ενιαίου αθλητικού συλλόγου. Γι' αυτό σας ρώτησα, γι' αυτό ανέφερα πρώτα αυτό. Τότε, κύριε Ζαγόρα, ήταν αεραστεχνικό. Δεν υπήρχαν επαγγελματικά συμβόλαια. Και ήταν ο πατέρας μου ο δημιουργός μαζί με άξιους συνεργάτες, ο Γιώργος ο Παντελάκης, ο αείμνηστος Γιώργος Παντελάκης, ήταν γενικός γραμματέας, ο Βαγγέλης ο Μιλωνάς ήταν αντιπρόεδρος και ήταν η γενιά των παραγόντων που δημιούργησαν το μεγάλο ΠΑΟΚ στα μέσα τέλη του δεκαετίας του 60, που αργότερα στη δεκαετία του 70 έκανε εκείνη τη μεγάλη ομάδα που άρχισε να διεκδικεί τίτλους. Ήταν ο πατέρας μου πρόεδρος όταν είχε γίνει εκείνη, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε ο Γιώργος, ο φίλος ο Γιώργος ο Κούδας, στην ιστορία με τον Ολυμπιακό. Ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος τότε όταν τον έκλεψε, για να το πω έτσι, χαμογελώντας βέβαια. Είχαμε μιλήσει παλαιότερα, γι' αυτό δεν μιλήσαμε. Αλλά αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω, θέλω να τη μάθω. Ήταν για δύο χρόνια ο Γιώργος Κούδας, αν δεν κάνω αυτό το ξέρω, λάθος, ναι. Ήταν 20 χρονών τότε, είχε... πάει στον Πειραιά, υπηρετούσε στο ναυτικό, είχε μείνει στον Ολυμπιακό, προπονούνταν, αλλά επειδή ακριβώς τότε, ξέρετε, δεν ήταν και επαγγελματικά τα συμβόλαια, εφόσον ένα σωματείο δεν επιθυμούσε τη μετακίνηση ενός παίκτη, θα παρέμενε σε αυτό το σύλλογο. Ο ΠΑΟΚ τότε είχε πιστέψει στο ταλέντο του και τελικά μεταπίστηκε και ο Γιώργος Οκούδας και επέστρεψε στον ΠΑΟΚ και έγινε όλη αυτή η μεγάλη ιστορία και του Γιώργου του Κούδα. Αλλά συγχρόνως βέβαια και πόσο πολύ βοήθησε και ο ίδιος στο να γίνει εκείνη η μεγάλη ομάδα. Ήταν ο ηγέτης της ομάδας εκείνης της μεγάλης του ΠΑΟΚ δεκαετίας του 70 και του 80, γιατί ο Γιώργος έπαιξε πολλά χρόνια. Τον χαρήκαμε πολύ και στην εθνική ομάδα. Και πραγματικά το να θυμάται κανείς σε αυτή τη γενέθλιο μέρα αυτούς τους μεγάλους παράγοντες, τους μεγάλους παίκτες, γιατί ξέρετε, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε και στην πορεία, το σημαντικό στις μεγάλες ομάδες είναι οι γηπεδικές εγκαταστάσεις. Εκείνα τα χρόνια να πάει ο ΠΑΟΚ από ένα γήπεδο, το οποίο βρισκόταν εκεί που είναι η θεολογική σχολή σήμερα, στην Πανεπιστημιούπολη, να πάει σε χώρο τον οποίο, ξέρετε, τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ από το Ταμείο Στρατού, αυτό το οποίο έχει ακόμα κάποιες εκτάσεις γύρω από το γήπεδο της Τούμπας. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αγόραζαν λαχνούς για να αποπληρωθεί το γήπεδο και σε πολύ μεγάλο βαθμό τις κερκίδες τις κατασκευάζανε και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τότε. Πηγαίναν Σαββατοκύριακο μάστορες για να βάλουν τα τούβλα, για να φτιάξουν τη λάσπη, για να κάνουν το σοβά. Ήταν πραγματικά άλλα χρόνια, αλλά ήταν χρονιά νοικοκυροσύνης, οράματος, ουσιαστικού οράματος, και απέκτησε ο ΠΑΟΚ, όπως αντίστοιχα και άλλες ομάδες Θεσσαλονίκης, τις γηπεδικές τους εγκαταστάσεις, γίνανε οι μεγάλες ομάδες και φτάνουμε σήμερα όλοι να χαιρόμαστε ομάδες αυτού του Βεληνικού. Ξέρετε, και τα χρόνια δεν ήταν τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Επειδή το είπατε και με βοηθήσετε πάρα πολύ σε αυτό, σήμερα πού βρισκόμαστε, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση και προχθές έγινε μια κουβέντα γι' αυτό. Νομίζω ότι τοποθετηθήκατε κι εσείς στο πρόγραμμα εκεί Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, που θέλω να μου πείτε και μια κουβέντα γι' αυτό. Γιατί με τρομάζουν με την καλή έννοια τα νούμερα που ακούω για τα έργα στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πάμε μέσα μετά. Για το γήπεδο του ΠΑΟΚ συνεχίζεται αυτή η κουβέντα, Δήμαρχε. Και πήρε και πριν. Ναι. Παρακαλώ.
Πριν με τον κύριο Κούδα το συζητήσαμε για το τι γινόταν τότε. Μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά το σύνθημα των εργατών τότε. ΠΑΟΚ και ξερό ψωμί, και το ξερό ψωμί ήταν κυριολεκτικό. Τώρα, το 2022, πού βρισκόμαστε στο θέμα αυτό? Γίνεται πάλι τώρα, πολύ βέβαια, είναι άλλες εποχές, όπως σας είπα. Βέβαια. Το γήπεδο το οποίο άρχισε να κτίζεται εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50 και εγκαινιάστηκε το 59 σε ένα αγώνα φιλικό μάλιστα με την ΑΕΚ, που είχε γίνει τότε στο γήπεδο της Τούμπας, της νέας Τούμπας. Βέβαια, όχι μόλις τις κερκίδες όπως το βλέπουμε σήμερα. Τα έχει τα χρόνια της η Τούμπα. Προφανώς, όπως σας είπα προηγουμένως, οι μεγάλες ομάδες χρειάζονται υποδομές. Γι' αυτό πρέπει να έχει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής ένα σύγχρονο γήπεδο. Και γι' αυτό δουλεύουμε όλοι. Όχι εγώ, επειδή έχω και αυτή την ιστορία, αλλά οι άνθρωποι της πόλης, οι άνθρωποι που αγαπάμε τον αθλητισμό, όπως εσείς, όπως χιλιάδες άνθρωποι που μας ακούνε. Mm-hmm. Οι ομάδες μας χρειάζονται σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ αποφάσισε να γίνει η ανάπλαση, να γίνει η νέα Τούμπα. Η διοίκηση του Άρη αποφάσισε να έχουμε μια μεταφορά της έδρας του Άρη σε μια περιοχή που είναι κοντά στο αεροδρόμιο. Και καλούμαστε τώρα όλοι εμείς, με όποια αρμοδιότητα έχουμε, όποιες δυνάμεις έχουμε, να συμβάλλουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν είναι εύκολες διαδικασίες, είναι και δαπανηρές, κύριε Ζαγόρα, προφανώς. Ναι. Και δυστυχώς έχουν και μια γραφειοκρατία. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, νομίζω το έχουμε συζητήσει, βρίσκεται σε μια τελική φάση που είναι η έκδοση του προεδρικού διατάγματος. Δηλαδή, περάσαν περίπου 2,5 χρόνια, ναι, όπου πήγε, ήρθε, ξέρετε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε διάφορες επιτροπές και καταλήξαμε ακριβώς στους κανόνες, δηλαδή συντελεστές δόμησης, χρήσης γης, δηλαδή τι θα μπορεί να κατασκευάσει ο ΠΑΟΚ, τι χρήσεις θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν καταστήματα, θα υπάρχουν φυσιοθεραπευτήρια, θα υπάρχουν μουσεία μέσα. Θα διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Αλλά αυτά είναι διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται μια σειρά αδειοδοτήσεων. Και ακριβώς εκεί καταλήξαμε τώρα, ούτως ώστε να έχουμε, φαντάζομαι, σε κάποιες εβδομάδες, σε κάποιους μήνες, το προεδρικό διάταγμα. Και με βάση αυτό, ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει τις μελέτες του για να προχωρήσει μετά στην ανάθεση των όποιων έργων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνένεσαν και συμβάλλουν με τις δυνάμεις τους, είτε πρόκειται για ΕΣΠΑ, είτε πρόκειται για όποια προγράμματα του Δήμου, της υπηρεσίας του Δήμου, της αδειοδοτήσεις, να συμβάλλουν ούτως ώστε να γίνει αυτό το γήπεδο. Όπως ναι, αντίστοιχα και για στο γήπεδο του Άρη, που είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε. Ναι, τώρα καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου για να τελειώσει. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί κόσμος ίσως θεωρεί ότι κάποια πράγματα καθυστερούν. Ναι, αυτό λέει. Κάποιον άνθρωπο που δεν είναι μέσα σε όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, κατασκευαστής, παρέχομαι τον ιδιωτικό τομέα. Πραγματικά και για μένα πολλές φορές είναι η εμπειρία, ξέρετε, στο δημόσιο, ότι από την ώρα που αποφασίζει κάτι, πόσο καιρό παίρνει για να εγκριθεί και να τελειώσει, ακόμα και όταν υπάρχουν τα χρήματα. Οπότε αντιλαμβάνομαι την αγωνία του κόσμου. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος στη Θεσσαλονίκη ή όπου στην Ελλάδα που να μην θέλει να κατασκευαστεί η νέα Τούμπα. Όχι, αλλά ούτε κάποιος ο οποίος σηκώνει το χειρόφρενο ή κάποιος που δημιουργεί προβλήματα. Καταλαβαίνω, πάλι σας λέω, την ανησυχία του κόσμου. Δεν υπάρχει δράκος στην ιστορία, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει δράκος. Θα ήθελα να το πω εγώ, αλλά καλύτερα που το λέτε εσείς. Δεν υπάρχει κάποιος δράκος λοιπόν στην ιστορία. Απλά είναι γραφειοκρατικό, λέτε, το θέμα. Απλά βλέπει. Από εκεί και μετά, ξέρετε, μέσα στις δυσκολίες της εποχής, καταλαβαίνω και κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες, αν θέλετε, αμφιβολίες που μπορεί να έχουν κάποιοι, θα γίνει ή δεν θα γίνει. Ναι. Πιστέψτε, τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά, είμαι ένας άνθρωπος και με την ιστορία που σας είπε, θα ήμουν πραγματικά ευτυχής να είμαι ο δήμαρχος της πόλης που θα εγκαινιάσει την καινούργια Τούμπα. Όπως ο δήμαρχος που θα εγκαινιάσει την καινούργια ΔΕΘ. Γιατί και η Διεθνής ΕΚ Θεσσαλονίκης είναι αντίστοιχο έργο, το οποίο και αυτό βλέπετε ότι έχει πάρει το δρόμο του. Το μετρό Θεσσαλονίκης, το λιμάνι της πόλης, όλα αυτά είναι τα έργα τα οποία εγώ πρώτος και καλύτερος θα ήθελα να ολοκληρωθούν και να συμβάλλουν στο ότι η πόλη μας θα έχει όχι μόνο αθλητικές υποδομές, θα έχει γενικότερες υποδομές και θα έχει άλλο πρόσωπο. Άρα αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη που και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όχι, άλλο είναι αυτό, όχι, έτσι. Καμία σχέση. Καμία γιατί βλέπω νούμερα, βλέπω έργα, δώσατε κι εσείς το παρόν σας προχθές. Και ναι, πραγματικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, έπαθα πλάκα, ας πούμε, με το κόστος και με τα έργα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί υπάρχει ατζέντα Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για να σας μιλάω για ώρες, ναι, για τα έργα της πόλης μας, του Δήμου μας, τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν το πρόσωπό της. Αφορούν ένα μεγάλο πακέτο έργων από την Μητροπολιτική στο προηγούμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι το πλαίσιο του ΕΣΠΑ που ήταν το 2013-2020 και τώρα πάμε στο 2021-2027.
Οποιαδήποτε χρηματοδότηση υπάρξει, όπως δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης, ο Απόστολος Τζικώστας, θα είναι στο επόμενο ΕΣΠΑ, θα είναι στο 21-27, το οποίο τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει, Βλέπω τα νούμερα, βλέπω έργα σε διάφορους Δήμους κτλ. Εκτός από το Δήμο Θεσσαλονίκη, σε υπόλοιπους. Προφανώς. Μακάρι, το του Παύλου Μελά, ας πούμε, που είναι μια πολύ μεγάλη στα δυτικά, μια πολύ μεγάλη ανάπλαση. Θα αλλάξει όλη εκείνη η περιοχή. Ένα στρατόπεδο το οποίο φοβόμαστε να περάσουμε απ' έξω. Τώρα πλέον θα είναι ένα χώρο του οποίου θα το επισκέπτονται χιλιάδες, όχι μόνο Θεσσαλονικείς, αλλά και επισκέπτες. Αυτό ξεκίνησε στην προηγούμενη περίοδο με χρηματοδότηση της περιφέρειας και ήδη είναι μέσα εγκατεστημένος εργολάβος. Αυτό αφορά την προηγούμενη περίοδο. Ναι. Μακάρι, μακάρι. Δήμαρχε, καλό Πάσχα σας εύχομαι, να είμαστε όλοι, ναι, όλοι καλά. Να ευχηθώ και εγώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και πάλι να πω ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ πέρα, όλοι οι άνθρωποι της πόλης, για να συμβάλλουμε στο να έχουμε όλες αυτές τις υποδομές, όλες αυτές τις αναπλάσεις, η Αριστοτέλους, το ΝΤΕΚ της παραλίας, η πλατεία Διοικητηρίου, η πλατεία Ελευθερίας, όλα αυτά είναι έργα τα οποία τα σχεδιάζουμε, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους, έχουν γραφειοκρατία δυστυχώς, έχουν καθυστερήσεις. Δυστυχώς καμιά φορά τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο γρήγορα όσο θα τα θέλαμε, αλλά πιστέψτε, γι' αυτό δουλεύουμε όλοι και εγώ προσωπικά, ούτως ώστε να έχουμε την πόλη μας έτσι όπως τη θέλουμε και όσο είναι το πιο γρήγορα. Να σας πω και κάτι τελευταίο. Σήμερα, επειδή έχει και Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, επειδή σας θυμάμαι εγώ από τα παλιά τα χρόνια μάχημο, πάντα με εντυπωσιάζατε όταν σηκωνόσασταν σε γενικές συνελεύσεις και μιλούσατε. Έχετε χρόνο τώρα να πηγαίνετε σε παιχνίδια και αυτά, να τα παρακολουθείτε. Να τα παρακολουθείτε τουλάχιστον. Όχι από κοντά. Ότι τα παρακολουθώ, και ότι είμαι κοντά και στο μπάσκετ. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τον μπάσκετ. Ναι, το ξέρω. Αλλά και τα άλλα αθλήματα, δηλαδή ακόμα και το γυναικείο handball. Δηλαδή πραγματικά είναι κομμάτια της ζωής μου. Ναι. Απλώς να σας το πω ότι εμένα με στεναχωρεί και το λέω ευθέως, ακόμα και ως δήμαρχος της πόλης, γιατί εκείνα τα συγκλονιστικά χρόνια που το πρωτάθλημα, το κύπελλο πεζόταν μεταξύ των δύο ομάδων της πόλης μας, το Palais des Sports. Και θυμάστε, κύριε Ζαγόρα, ήταν τουλάχιστον 7 παιχνίδια που πεζόταν στο Palais des Sports, ίδια έδρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Την Τετάρτη ήμασταν από τη μια πλευρά, το Σάββατο ήμασταν από την απέναντι πλευρά. Και πηγαίναμε είτε ως γηπεδούχοι, είτε ως φιλοξενούμενοι. Θέλω κάποια στιγμή επιτέλους να συμβάλλουμε όλοι, φαντάζομαι θα μίλησε και ο Γιώργος ο Κούδας για αυτό το θέμα, να πάω από τη μια πλευρά βέβαια να συνυπάρχουμε, να είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός μια γιορτή, να χαιρόμαστε, να στεναχωριόμαστε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Νομίζω γι' αυτό πηγαίνουμε όλοι, για να χαιρόμαστε ή και ακόμα και για να στεναχωριόμαστε όταν χάνουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση και να βοηθήσουμε ούτως ώστε οι ομάδες μας να είναι πρωταγωνίστρες. Γιατί επαναλαμβάνω και αν τα χρόνια Άρης και ΠΑΟΚ όχι μόνο χτυπούσαν πρωταθλήματα και κύπελλα στην Ελλάδα στο μπάσκετ, αλλά πηγαίναν και σε ευρωπαϊκούς τελικούς και κατακτούσαν και ευρωπαϊκούς τελικούς. Όνειρό μου να ξαναγυρίσουμε σε εκείνα τα μαγικά χρόνια. Βέβαια, κύριε Ζέρβα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζέρβα.